η awesome ταινία. Get Hard. Η κωμωδία και η τσόντα για μένα είναι το ίδιο πράγμα. Δεν παίζει ρόλο το σενάριο, ο μεγαλύτερος του στόχος είναι πάντα ένας. Χρειάζεσαι επαγγελματίες για να βγεις σωστό και true. Παίρνεις ιδέες για να εντυπωσιάσεις και μόνο ένας Έλληνας κατάφερε να τα συνδυάσει και τα δύο μαζί. Εδώ λοιπόν ο Will Ferrell παίζει κλασικά το χαζούλι και ο Kevin Hart τον αστείο τύπο που προσπαθεί να σώσει την κατάσταση. Δηλαδή ο James είναι ένας πλούσιος τύπος που καταδικάζεται σε 10 χρόνια φυλάκισης γιατί υποτίθεται πως καταχράστηκε χρήματα άλλων. Έχει ένα μήνα όμως καιρό μέχρι να τον μπαγκλαρώσουν και επειδή δεν θέλει να γίνει ξαλαφρόστρα κανενός εκεί μέσα, προσλαμβάνει τον Darnell ώστε να τον κάνει μπάντας. Κάτσε ρε James, σχολείο δεν πήγες. Το ίδιο είναι με τη φυλακή. Υπάρχουν παντού κλίκες, σίγουρα θα σου κάνει κάποιος τη ζωή κόλαση εκεί μέσα, αν πηδήξεις τα κάγκελα τη γάμισης και η μόνη διαφορά είναι που στο σχολείο δεν κάναμε μπάνιο όλοι μαζί. Μαλακία αυτό. Γιατί είχα μια καλή ιδέα. Και γενικά όλη η εκπαίδευση που του έκανε ο Darnell έβγαζε πολύ γέλιο κατά με. Αλλά γιατί τόσο σκόπος. Μία είναι η λύση για να μην σε βιάσουν στη φυλακή. Μη σκουπιστείς ποτέ. Πάλι θα τσούζει ο κόλος σου, αλλά η υπερηφάνεια σου θα μείνει ανέγκυχτη. Η μούφα ταινία. Mordecai. Θυμάσαι που ήσουν μικρός και το τηλεκοντρόλ στο σπίτι ήταν σαν το δαχτυλίδι του Lord of the Rings? Όποιος το είχε, εξουσίασε τον κόσμο. Δύσκολα το έπαιρνες από τα χέρια της μάνας σου και αναγκαζόσουν να δεις ό,τι σαπουνόπερα ήθελε εκείνη, κουρνιασμένο σαν το Stephen Hawking κάπου στην άκρη του καναπέ. Έτσι ακριβώς ήμουν και κατά την προβολή του Mordecai. Όπως συγκεκριμένος, εκτός από Snob, είναι και απατεώνας, όπου έχει φαλυρίσει, αλλά ένας πράκτορας της MI6 θα το αναθέσει να βρει ένα κλεμμένο πίνακα. Το κυνηγάνε όμως και άλλοι απατεώνες γιατί νομίζουν πως αυτός έχει τον πίνακα και. Για να τελειώνουμε, είναι η σκατένια εκδοχή του Grand Budapest Hotel. Και ακόμα αναρωτιέμαι, Τζόνι, τι δουλειά έχεις εκεί μέσα, αγόρι μου? Θυμάμαι πριν 10 χρόνια ο Τζόνι Ντεπ έσπαιρνε με τους ρόλους του, ενώ τώρα έχει ξεπουληθεί τελείως. Μοιάζει με κάτι μεγάλους DJ που στην αρχή της καριέρας τους λιώνανε στα στούντιο, φτιάχνοντας επικούρες. Και τώρα παίζουν στα live χωρίς να πιάνουν τα decks. Κάνουν και καλά τον τροχονόμο. Έρχεται ταινία. The Age of Adeline. Η Adeline εδώ και 80 χρόνια είναι 27 χρονών. Μάλλον έπαθε ζωζό σαμπουτζάκι. Όταν ο Dr. Frankenstein φώναξε It's alive, it's alive, ακούστηκε μέσα από το σεντόνι. Κάντε πέρα να περάσω, κάντε πέρα να διαβώ. Μην τα κάνω όλα λίμπα, μην τα κάνω ρήμα δυο. Αφού η ζωή της λοιπόν κόλλησε στα 27 για πάντα, εκείνη δεν τολμούσε να κάνει ούτε one night stand, μήπως και αποκαλυφθεί. Εντάξει ρε κοπελιά, είπαμε. Δεν σταμάτησες να μεγαλώνεις και στα 15. Βασικά αν σταματούσες στα 15 σήμερα, πάλι με 27 θα έμοιαζε, άρα το παίρνω πίσω. Παρ' όλα αυτά, μόνο η κόρη της ξέρει το μυστικό της, ενώ κάποια στιγμή ερωτεύεται τον Έλλης, και έτσι το πάθος για τη ζωή και ο έρωτας ξενεφουντώνουν με στην καρδιούλα της. Μέχρι που την πάει στους γονείς του. Κανείς δεν γλιτώνει από την ιερά εξέταση των πεθερικών. Από ό,τι κατάλαβα, σε αυτή τη συνάντηση παίζει να την πάρουν χαμπάρι και να ξανακαταθλιπτικιάσει. Ρε Hollywood, μπορεί να είναι καλή ταινία σου, αλλά αυτό που έπαθε η Adeline δεν είναι πρόβλημα για την ψυχολογία της γυναίκας, αλλά η λύση. Σκέψου ότι με το που πάρουν πτυχίο, όλες είναι σε φάση μέχρι να τελειώσω το τσιγάρο να μου έχεις κάνει παιδί. Άλλες μετά τα 30 φοράνε περισσότερα οικοδομικά υλικά και από μια νεόχτιστη πολυκατοικία και με το που τις φιλήσεις, γίνεις ο Τζόκερ. Και γενικά, αν όλες παραμέναν 27 για πάντα, δεν θα παντρευόντουσαν ποτέ και θα γλιτώναμε εμείς οι άντρες το γάμο. Που για μας ο γάμος είναι σαν να επιστρέφουμε στα 15 μας. Γιατί και στις δύο περιπτώσεις έχουμε μια γυναίκα πάνω από το κεφάλι μας να μας λέει τι να κάνουμε, θέλουμε να φύγουμε από το σπίτι να πάμε να ζήσουμε μόνοι μας και πιο πολύ το παίζουμε παρά πηδάμε. Αυτά από μένα, τα λέμε την επόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε, καλό κάψιμο.